Ένα χρόνο podcast. Ένα χρόνο podcast. Ήταν 10 Σεπτεμβρίου του 2023 που ανέβασα το πρώτο podcast. Που λέγεται Ούτη μου δεν θα τα ακούσει. Και έχουμε φτάσει ισίω στα 37 μία αξιόλογα επεισοδιάκια. Μαγουλάρε μου πανέμορφε, πανέμορφοι πρίγκιπε και πριγκίπισε μου. Χαβαλέδε μου, εδώ, Χαβαλέδε, νομίζω καλύπτει και το θηλυκό. Και τα θηλυκά. Ναι, νομίζω καλύπτει και τα θηλυκά. Χαβαλέδε, μου βανέμορφοι Μπράβο που είστε πάλι εδώ. 37ο επεισόδιο, λοιπόν. Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου του 2024. Το ακούσετε εσεί. Εγώ το γράφω τώρα Δευτέρα απόγευμα. Είναι 7 και 8. Όχ, oh, βλέπω πάνω 1908. Έχει βρεθεί ο Παναγικό 1908. Σημαδιακό, μάλλον. Ούτε καν και είναι 8 και 8 ώρα Γαλισσά. Έχει πέσει σκοτάδι στο Γαλισσά. Και είμαστε εδώ, εγώ και το μικρόφωνο μου και τα ακουστικά μου, για να γράψουμε ένα ακόμα μία αξιόλογο podcast. Ποιοι γιορτάζουν 9 Σεπτεμβρίου, γιατί δεν θέλω να πω ποιοι γιορτάζουν 10 Σεπτεμβρίου, γιατί 10 Σεπτεμβρίου είναι αύριο. Άσετε πώ θα τα ακούσετε αύριο. Τι σημασία έχει λοιπόν. Γιορτάζει ο Ακίμ, ο Ακίμάκης, ο Μάκη, Κιαράν, ο Μάκη Κιαράν δεν έχει κόμμα. Πάει από κάτω. Δεν έχω καταλάβει. Και η Κιάρα. Χρόνια πολλά στο Μάκη. Και στον Ιωακήμ και στην Κιάρα. Να. Προχωράμε. Δεν ξέρω αν με ακούσατε, κορίτσια και αγόρια βασικά, στο προηγούμενο επεισόδιο που είπα για τα ολόσωμα μαγιό. Ακόμα προλαβαίνετε, σίγουρα θα τα έχουν βγάλει και σε εκπτώσεις, οπότε είναι κατάλληλη στιγμή να αγοράσετε, συγγνώμη, ένα όμορφο, μονόχρωμο, ολόσωμο μαγιό. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω, θερμή παράκληση. Ε, αυτό το podcast είναι για να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Οπότε κορίτσια και αγόρια αφήστε την άκρη τα Πάμε για ολόσωμα, δυνατά. Γυμνισμό βασικά, για να μαυρίσουμε. Και μετά ολόσωμα, όλο το καλοκαίρι ολόσωμα. Εντάξει, προχωράμε, είμαστε ευχαριστημένοι. Πάμε δυνατά λοιπόν πλησιάζει το πάρτι για νεθλίων μου. Όπως σας έχω πει στους περισσότερους από εσά που θα έχετε ακούσει το podcast ή που θα είστε φίλοι μου, γιατί ίσως οι περισσότεροι που ακούτε το podcast είστε φίλοι μου. Όχι. Μπορεί. Δεν ξέρω. Δεν με διαφέρει βασικά. Ε, είναι το πάρτι για νεθλίων μου. Έχω 21 Σεπτεμβρίου για Αυτή τη φορά θα το κάνω στη Θεσσαλονίκη. <coughs> Συγγνώμη γι' αυτό που βήχω λιγάκι. <coughs> Αυτή τη φορά θα το κάνω στη Θεσσαλονίκη, στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Ναι, θα γίνει 20 21 Σεπτεμβρίου Σάββατο. Όποιον δεν τον έχω καλέσει και τον έχω ξεχάσει, α μου στείλει μπινελίκια και α αυτοκαλεστεί. Εντάξει, δεν χαλάσουμε τι καρδιέ μα τώρα. Θα, υπάρχουν... θα υπάρχει αλκοόλ για όλου. Εντάξει. Οπότε έψαχνα διάφορα τραγούδια για να κατεβάσω, για να έχω για την playlist μου, γιατί εγώ θα παίξω μουσική φυσικά. Εντάξει, προχωράμε, προχωράμε. Και είδα ότι υπάρχει τραγούδι που λέγεται Ασπιρίνη, δύο τραγούδια βασικά που λέγονται Ασπυρίνη. και αυτό είναι το μεγαλείο αυτής της χώρας. Υπάρχει από τη μία η Άντζη αμίου και από την άλλη υπάρχει η Μποφίλιο. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο αυτής της χώρας. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Και αφού αφήσαμε πίσω την ασπιρίνη, ίσως χρειαστεί, σας χρειαστεί βέβαια μια ασπιρίνη, γιατί τώρα πλησιάζει το ανέκδοτο, εντάξει, θα ήθελα να προβληματιστείτε και να μου απαντήσετε ειλικρινά. Από τι πέθαναν τα στραγάλια. Υπάρχει κάποιος detective, υπάρχει κάποιος αστυνομικός στους ακροατές. Από τι πέθαναν τα στραγάλια, ξέρουμε? Αν δεν ξέρετε και ακόμα σκέφτεστε και έχετε σκαλώσει και λες τώρα πού τι μπορεί να πέθαναν. Να τα πάτησε φορτηγό. Να αυτοκτόνησαν. Πολύ πιθανό θα πω εγώ. Τα στραγάλια όμως τα στραγγάλισαν. Εντάξει. Τα στραγγάλισαν τα στραγάλια. Και εσεί χαμπάρι δεν πήρατε. Και ούτε το ξέρετε. Ούτε στην κηδεία του λογικά πήγατε. Δεν πειράζει. Προχωράμε. Ήμουν σύρο την προηγούμενη εβδομάδα. Ή την προηγούμενη. Όχι την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι την προηγούμενη εβδομάδα. Ήμουν σύρο. Και έχω να πω ότι κράνη δεν υπάρχουν στο νησί. Όποιο ανοίξει ε, μαγαζί που πουλάει κράνη, Λογικά θα βγάλει πάρα πολλά λεφτά, γιατί φαντάζομαι δεν έχει κάποιο από όλου αυτού που κυκλοφορούν χωρί Δεν έχει κράνο, έτσι δεν είναι. Οπότε σκέφτομαι: Μήπω κάνω μια πολύ έξυπνη και σοφή επιχειρηματική κίνηση και ανοίξω, α πούμε, στη Σύρο Μαγαζίνο που λέει μόνο κράνη. Λογικά θα βγάλω πάρα πολύ χρήμα και αυτό το podcast θα το προωθήσω παντού. Και μετά θα με μάθουν κι άλλοι. Και εκεί είναι που κάποιο θα με δει λογικά και θα σταματήσω να κάνω podcast. Λογικά αυτό θα γίνει. Εντάξει. Επίση, ένα άλλο συμπέρασμα που έβγαλα είναι, άμα σου πει κάποιο ρε παιδί μου, σε ποιον ανήκει Σύρος. Εγώ θα του πω, σίγουρα οι δρόμοι τη Σύρου ανήκουν στου οδηγού λεωφορείων. Οι οποίοι παίρνουν τη στροφή και να μην πάρουν τη στροφή και στην ευθεία και το μισό λεωφορείο, πούμε, πατάει τη μισή λωρίδα που οδηγάω εγώ, α πούμε. Και ευτυχώ που πάω αργά, τώρα που έχω να σπίσει τα μαλλιά μου και έχω οριμάσει, ευτυχώ που. Συγγνώμη <συγνώμη> και πάλι που βήχω. Ευτυχώ που πάω αργά και με πάτησε κάποιο. Αλλά ρε παιδιά, εσύ με τα λεωφορεία εντάξει. Δηλαδή, οκ, okay, είναι στο η δρόμο στα νησιά, οκ, okay, εντάξει. Αλλά εντάξει, και λίγο στη λωρίδα σου να κάτσει, ρε παιδί μου, Εντάξει. Εμένα μου βγάζει ότι σαν να λες ότι ξέρει κάτι τηλεφορία έχω και να με χτυπήσει. Mm. Δεν θα πάθει και κάτι. Αλλά εσένα μπορεί να σε, σε στείλω στον άλλο κόσμο. Σμπούτσα. μπούτσατς. Τέλο πάντων. Εντάξει. Τι να πεις. Αυτά ήταν από σύρο. Δεν θα επεκταθώ λίγο για τις διακοπές μου και τι συνέβη κλπ. Έχω πολλές ιστορίες που δυστυχώς δεν μπορώ να τις πω μέσα από αυτό το podcast. Μακάρι όσε ιστορίε έχει αυτό το μυαλό μέσα αποθηκευμένε να μπορούσαν να τι πω σε ένα podcast. Θα γινόταν χαμό, αλλά δυστυχώ δεν γίνεται. Προχωράμε λοιπόν. Γύρισα τέλο πάντων από Σύριο, ήμουν αρκετά κουρασμένο. Μου στέλνει μια φίλη μου ένα μήνυμα, ξέρω εγώ, 9-9.30 το βράδυ. Μπορεί να ήταν και νωρίτερα. Εγώ είχα ήδη κοιμηθεί. Το βλέπω την επόμενη μέρα. Μου λέει, Καλά κοιμόσουν. Λέω, Εννοείται πω κοιμόμουν. Καλά μου λέει, πώ το κάνει. Και λέω, αυτό είναι το μυστικό μου όμω για τη ζωή. Μοιάζω με 37 και δεν έχω κλείσει καν τα 38. Και γιατί σημαίνει αυτό, Γιατί κοιμάμαι καλά. Σκέψου να μην έχει κλείσει καν τα 38, και να φαίνεσαι 37. Ναι, είναι υπεργαμάτι αυτό. Κοιμηθείτε, παιδιά. Και δεν λέω να κοιμηθείτε 10-12 ώρε. 7-9 ώρε. Αυτό χρειαζόμαστε. Τουλάχιστον στην ηλικία μου. Στα σχεδόν 38. Εντάξει. Προχωράμε λοιπόν, μετά την παρόντρινση μου να κοιμάστε περισσότερο. <coughs> Διαβάζουμε εδώ στο reader.gr πώς η Ιρλανδία αναδείχθηκε σε παγκόσμια λογοτεχνική δύναμη. Η εφορία δεν αγγίζει τους καλλιτέχνες. Πρώτον, είναι ένας τίτλος που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα έλεγε ας πούμε, πώς η Ελλάδα αναδείχθηκε σε παγκόσμια λογοτεχνική δύναμη. Η εφορία δεν αγγίζει τους καλλιτέχνες θα ήταν ένα ψέμα. Θα ήταν πρώτα Απριλιά. Και πάω προς το τέλος του άρθρου και διαβάζω φορολογική απαλλαγή για τους καλλιτέχνες. Αξιοσημείωτο το είναι πως η Ιρλανδία προβλέπει επίσης φορολογική απαλλαγή για το εισόδημα των καλλιτεχνών έως και 50.000 ευρώ και έχει ήδη ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα βασικού εισοδήματο που χορηγεί σε 2.000 καλλιτέχνε 325 ευρώ την εβδομάδα. Την εβδομάδα. Εντάξει. Παράλληλα, οι δημόσιε βιβλιοθήκε τη χώρα φύζουν από ζωή, είναι σε άριστη κατάσταση και διαθέτουν μεγάλη ποικιλία από τίτλου βιβλίων. Εδώ πέφτουν οι. εδώ, στην Ελλάδα, πέφτουν τα ταβάνια στα κεφάλια των παιδιών, τα τμήματα γίνονται 25 και 30 τόμων, Συνεχίζω εγώ, κλείνω παρένθεση. Η Ιρλανδία μόλι ξεκίνησε ένα πρόγραμμα που προσφέρει μία δωρεάν τσάντα με βιβλία στα αγγλικά ή τα ιρλανδικά σε κάθε παιδί που ξεκινάει το σχολείο και έχει ένα αξιοζήλευτο πρόγραμμα δωρεάν ομιλιών συγγραφέων. Υπό την ηγεσία του, βραβευμένου μυθιστορήματο, το ΙΜΠΙΝ, νομίζω έτσι είναι και χρηματοδοτείται από το Συμβούλιο Τεχνών. Δεν θα γίνονται στην Ελλάδα αυτό. Δεν νομίζω. Προχω... Προχωράμε. Η Ιρλανδία αγαπά τι βιβλιοθήκε τη και οι συγγραφεί και οι συγγραφείς λατρεύουν τι Ιρλανδικέ βιβλιοθήκε και υπάρχει πραγματική σύνδεση μεταξύ των δύο χάρη στου αφοσιωμένου αναγνώστε. Λέει στον Guardian ο Stuart Hamilton, επικεφαλή ανάπτυξη βιβλιοθηκών στο Local Government Management Agency. Τώρα, επικεφαλή ανάπτυξη βιβλιοθηκών τώρα στην Ελλάδα. Εντάξει, επικεφαλή ανάπτυξη αστυνομικών υπό την αιγίδα του Αγίου Όρου, θα ήταν πολύ καλή. Θα ήταν τα μάμια Ελλάδα. Εντάξει. Αυτή ήταν η Ιρλανδία. Μια καρδούλα στην Ιρλανδία. Εντάξει. Φυλάκια πολλά να είναι καλά εκεί και να διαβάζουν. Εντάξει. Προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. αφήσουμε την Λανδία όμω. Θα πάμε στην Τρίπολη. Στην όμορφη Τρίπολη. Καλησπέρα στην όμορφη Τρίπολη. Αν μα ακούει κάποιο από Τρίπολη, Α μα στείλει μια καρδούλα, α κάνει ένα σχόλιο. Τρίπολη λοιπόν, και τι έχουμε από την Τρίπολη, θα διαβάσω τον τίτλο. Όχι, θα διαβάσω και λίγο παραπάνω. Τρίπολη λοιπόν, μια 44 έβαζε φωτιέ γιατί τη άρεσε να βλέπει πυροσβέστε και να ερωτοτροπεί μαζί του. Έρωτα φωτιά δηλαδή εδώ πέρα. Συνελήφθη στην Τρίπολη που έβαζε φωτιέ για να ερωτοτροπεί με του πυροσβέστε. Στι 44 χρόνια που στην Τρίπολη ω υπέτεια πρόκληση δύο πυρκαγιών, σε αγροτική έκταση, κατά εξακολούθηση και αποπρόθεση, επιβλήθηκε ποινή φυλάκιση τριών ετών με αναστολή. Και μάλιστα αντεκτή κανονικά δύο μήνε, ενώ θα πληρώσει 1000 ευρώ πρόστιμο. Τέσσερι φωτίτσε, δύο μήνε μέσα. Εγώ φαντάζομαι τώρα με το μυαλό μου, αν η γυρία τώρα βάζει τι φωτίτσε για να κάνει τα σούξου με του πυροσβέστε, πίσω από το κελί τώρα με τους αστυνομικού και τους δεσμοφύλακε πώς λέγονται αυτοί <laughs> <laughs> τι θα γίνει εκεί πέρα τι θα γίνει θα γίνει φασούλα <laughs> Αχ, όμορφη Τρίπολη. Φυλάκια στην 34χρονη. Λογικά μα ακούει από το κελί τη φυλακή. Και εγώ έχω να τη πω ότι εντάξει, καλύτερα να μην βάζει φωτιέ. Α το κάνει λίγο διαφορετικά. Εντάξει, αν τη αρέσουν οι άνιστο, εντάξει, εγώ μαζί τη και εγώ, αν ήμουνα κοπέλα στην ηλικία της, θα μ' άρεσαν οι άνιστο. Εντάξει. Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσει. Υπάρχουν οι κατάλληλε προποθέσει. Για να περάσουμε μια τελεία βραδιά, εμεί οι αγκαλιασμένη η στρελαμένη κι όλο η θερμοκρασία δωματιού να ανεβαίνει Μπορεί να το έχω ξαναπεί αυτό το τραγουδάκι απλά επειδή για το πάρτι κατέβασα πολύ δέσποινα και πολύ άνα θα παίξει δέσποινα και άνα φουλ, φουλ από αυτά τα ηχεία και στη Θεσσαλονίκη 21 Σεπτεμβρίου Σάββατο Εντάξει, όποιο είναι φαν Άννας και Δέσπινα και θέλει να ακούσει τι Φρεράκο, α πάρει τα μπουγαλάκια του και α έρθει. Α στείλει ένα μήνυμα όμω πρώτα να ξέρουμε. Εντάξει, μου σκάσει έτσι τώρα. Έτσι ντου και αγχωθώ. Είμαι για μεγάλο άνθρωπο. Εντάξει. 21 Μεβρίου λοιπόν. Σα είπα και πριν ότι εγώ αυτό το γράφω Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου και εσεί θα το ακούσετε Τρίτη. 10 Σεπτεμβρίου. Ένα χρόνο από αυτό το podcast. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να πάει τόσο καλά. Ε, γιατί δεν είμαι και κάποιο διάσημο με 2-3 εκατομμύρια followers στο Instagram για να με ακούσετε. Δεν έχω κολάρα, ούτε βυζάρε. Θα ήταν ένα σύν αυτό. Το ξέρω. Θα πήγαινε καλύτερα το podcast. Έχουμε φτάσει περίπου τα 5.000 plays, έχουμε φτάσει περίπου τους 160 followers αν θυμάμαι καλά Μ, σήμερα που σκεφτόμουν τι μου έδωσε αυτό το podcast ε, νομίζω ήταν η ψυχοθεραπεία μου γιατί σκεφτόμουν ότι έβγαινα από τις χημοθεραπείες πως εσείς δεν το ξέρατε τότε οι περισσότεροι έβγαιναν στις χημοθεραπείες και ήθελα να γράψω podcast ήθελα να κάνω την καυλάντα μου ήθελα τα μαγουλάκια μου να με ακούσουν αυτά τα όμορφα μαγούλα Ίσως πρέπει να κάνουμε και ένα διαγωνισμό μάγουλου, να δούμε ποιο έχει τα πιο ωραία μάγουλα. Αν και νομίζω ο Γιάννη ο Ράμος ο πρίγκιπα έχει μακράν τα ωραιότερα μάγουλα στην κεντρική Ευρώπη και ίσω και στα Βαλκάνια. Αλλά μπορούμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό μάγουλου. Ήταν η ψυχοθεραπεία μου λοιπόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω, σας μερσώ, είστε υπέροχοι. Ε, δεν το πιστεύω ότι έχει περάσει ένα χρόνο. Πότε περνάει ο χρόνο, ε, απίστευτο. Ε, εγώ έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Ε, εσεί συνεχίζετε να με ακούτε, οπότε φαντάζομαι ότι κι εσεί θα περνάτε ωραία. Με τα πάνω μα και τα κάτω μα. Κάποιο μου στέλνει, Α, αυτό το επεισόδιο ήταν τέλειο. Βρέπω έναν άλλο φίλο μου, λέει, Τι μαλακίε έλεγε πάλι. Δεν μου άρεσε καθόλου, το κλείσα. Και λέω, Άντε να βγάλει άκρη. Πού να το, δεν μπορεί να το πιάσει. Δεν γίνεται. Και είναι και λογικό, έτσι. Πέρασα πολύ ωραία. Ήταν η ψυχοθεραπεία μου. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ε, αλλά έφτασε στο τέλος. Όχι, ρε μαλάκες. <laughs> Όχι, εντάξει, θα συνεχίσω. Δεν ξέρω μέχρι πότε. Ε, εντάξει. Ε, ναι, σα ευχαριστώ. Αύριο που θα τα ακούτε, εγώ θα είμαι κάπου στη Μαδρίτη. Ε, πάω για δουλειά. Ελπίζω να μασίσω ό,τι καλύτερο υπάρχει εκεί πέρα σε φαγητό. Να φάω καλά. Εντάξει, θα πάω για δουλειά. Οπότε ξέρει. Αυτά μπαίνουν στο λογαριασμό μου τριτερία. Οπότε θα τυμπήσω κάτι παραπάνω. Θα γυρίσω με ένα-δύο τρίκλα και παραπάνω. Έτσι κι αλλιώ θα γυρίσω με ένα-δύο τρίκλα και παραπάνω. Γιατί έχουν ωραίε μπιρίτσε και ωραίο φαΐ. Οπότε θα προσπαθήσω να είμαι λίγο καλύτερο με τα podcast. Να βγάζω αν γίνεται κάθε εβδομάδα. Σα ζητώ συγγνώμη σε εσά που λέγατε Άντερ Μαλακά, θα βγάλει κανένα podcast. Σα ζητώ συγγνώμη. Ε, εντάξει. Ε, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το κλείσιμο σήμερα θα είναι κάτι διαφορετικό. Θα είναι από τον φίλο μου τον Κώστα τον, τον Μιάχα με τον οποίο πήγαμε μαζί σε αγώνες Στίβου. Και δεν είμαστε γουρλίδε. Όποτε πάμε μαζί σε αγώνε τύπου στη Ζηρίχη, οι Έλληνε αθλητέ δεν τα πάνε και πολύ καλά. Είμαστε κατεμόσκυλα. Τεντόγλου βγήκε δεύτερο. Καραλή δεν βγήκε καν. Δεν βγήκε καν. Εντάξει. Αλλά νομίζω ο Κώστας έχει μια ωραία ιστοριούλα. Έτσι για να το γλυκάνουμε λίγο. Ακούστε τι. Επίσης, για κλείσιμο θα ήθελα να σας πω μια παράκληση βασικά. Θέλω να είστε πιο ενεργοί, να υπάρχει λίγο γαβλάντα παραπάνω. Στείλτε κάνα σχόλιο στο Spotify να σας απαντήσω. Στείλτε κάνα χητικό στο Spotify να σας απαντήσω. Στείλτε κάνα μήνυμα στο, στο Instagram. Πείτε μου κανένα μαλακία. Πείτε μου αντε καμίζου Βρίζω πάλι. Μου το έπανε και στο προηγούμενο. Και στο προηγούμενο, ναι. Αντε ρε καραγκιόζι. Ναι, τώρα το πω καλύτερα. Ναι, πείτε κάτι, ρε παιδί μου, να υπάρχει λίγο σουσουδάκι. Θέλω το σουσουδάκι μου κι εγώ. Ή ρίξτε καμιά ιδέα, τι, τι podcast άλλα να κάνω. Ή πείτε μου ότι θέλετε να έρθετε εσεί να κάνουμε ένα podcast μαζί. Όποιο θέλει, ας έρθει. Έχουμε, έχω κάνει επένδυση τώρα σε μικρόφωνα, τα κρεμάσαμε, τα γιον, σε με τα γιον, ωραία, ωραία. Και μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραία συνέντευξη. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σύρο. Εκεί. Τώρα αλλού, θέλετε, εντάξει. Άμα είστε καπλωμένοι, μπορώ να έρθω και αλλού να κάνουμε podcast. Άμα είστε τόσο καπλωμένοι να βγείτε στο podcast το δικό μου, εγώ θα σα στερήσω. Δεν μπορώ να σα στερήσω εγώ. Να είστε λίγο πιο ενεργοί, γράψτε κάνα comment, κάντε κάποια κάνα καραγιοζηλίκη. Αυτά μα αρέσουν σε αυτό το podcast. Γιατί είμαστε ένα μη αξιόλογο podcast. Και θα κλείσουμε σήμερα αυτό το μη αξιόλογο podcast με όμορφα φυλάκια στα μαγουλάκια σας. Ακούστε τον Κώστα. Φιλακιά. Έχουμε μαζί μας τον Κωνσταντίνο Μιάχα. Είμαστε στο υπόγειο του ξενοδοχείου Novotel Zurich City West. Όπα, <coughs> <coughs> λάθος. <coughs> Κάση Κώστα Βίχο. Τρώς. Ναι, τρόμ. Λοιπόν, ε, γυρίσαμε από το Weltklasse. Είναι το Diamond League. Είναι αγώνες Τίβου. Πήγαμε να δούμε καραλή τι άλλο είδαμε, Καραλή Τεν και ντογλου. Τεντόγλου. ναι. Ε, δεν πήγαν πολύ καλά. Όχι, εντάξει, καλούτσικα πήγαν. Ε, Κώστα. Ο Κώστα, ο Μιάχα, είναι ο κύριο που έχουμε κάνει και άλλο μαζί. Και από ο Μαν. Από ο Μαν, ναι, έχουμε κάνει κι άλλο. Έχουμε κάνει, και τε... έχουμε κάνει και. Όχι, έχουμε κάνει και Λουκέρνι, όχι ξενοδοχεία. Yeah, yeah. Λοιπόν, και έχει ιστορία από Τεντόγλου, Καραλή, πώ πο... λοιπόν, λένε, Πομάνσκι. Πομάνσκι, προπονήτη. Να... Για πες. Λοιπόν, από και έμενε... Γιατί ο Κώστα δουλεύει FMB manager αυτό σε αυτό το ξενοδοχείο, τέλο πάντων και μένουν αθλητέ σε αυτό το ξενοδοχείο. Συνεχίζουμε. Εγώ εδώ προπονητή, ο Πομάνσκι. Τα παιδιά ο... δεν έμεναν εδώ, έμεναν σε ένα άλλο. Αλλά σήμερα το πρωί ήταν εδώ. Και ήμουν εγώ εκεί στο μπαρ. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο Τεντόγλου με το manager του και μια κοπέλα. Και που του βλέπω εγώ, λέω: Ω καλημέρα. Και κάνει η κοπέλα: Να αυτό ξένα, λέει καλημέρα. Και λέω: Όχι, ξέρω κι άλλα. Και λέω Έλληνα είσαι. <laughs> Έλληνα λέω, είμαι Έλληνα είμαι. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> Θέλω την καβλάντα του. Αυτά, αυτά, αυτά από εμά. Φιλάκια πολλά. Ένα ακόμα με αξιόλογο podcast. Με Αυτό Κωνσταντίνο ήταν. Μιάχα για κλείσιμο. Αυτό ήταν. Δώσε φυλάκια. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια.